Φιλοξενούμε απόψε στο ΜΕΣΤΑ Γεγονόρα τον Γενικό Διευθυντή του ΠΑΣΙΞΕ, τον κύριο Ζαχαρία Ιωαννίδη. Καλώς ορίσατε στο κεντρικό δελτίο του ΣΥΓΜΑ. Καλησπέρα σας, κύριε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πολύ καλά τα νέα. Μία τσιγερή ένεση, ειδικά μετά τα τελευταία έτη. Πιστεύω ότι είναι αρκετά αισιόδοξο το γεγονός ότι μετά από μια ιστορικών επιδόσεων χρονιά που ήταν η περσινή, που φτάσαμε τα 3,2 εκατομμύρια τουρίστες για πρώτη φορά και 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ εισροή σε ξένο συνάλλαγμα από τον τουρισμό για την οικονομία του τόπου, να συνεχίζουμε δυναμικά και τη φετινή χρονιά με το πρώτο εξάμηνο να κλείνει με μία αύξηση και πάλι διψήφιου μεγέθους, 16,6% στις τουριστικές μας αφήξεις έναντι του πρώτου εξαμήνου πέρσι. Αυτό και υποδηλώνει μία επάνωδο σε μία σταθερή πλέον πορεία, ακριβώς, κύριε Ιωαννίδη. Σωστά το θέτατε, διότι δεν ήταν τυχαία αυτά τα αποτελέσματα και ούτε συγκυριακά, όπως κάποιοι θέλουν να πιστεύουν, ότι λόγω προβλημάτων σε ανταγωνιστικούς μας προορισμούς, ναι, πήραμε κάποιο πρόσθετο τουριστικό ρεύμα και εμείς, όπως όλοι οι άλλοι μεσογειακοί προορισμοί, αλλά τα θεαματικά αποτελέσματα και αυξήσεις που σημειώσαμε τα τελευταία 2 χρόνια και συνεχίζουμε και φέτος, είναι αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας μαζί και με τους εταίρους, τους συνεργάτες μας από το εξωτερικό που μας στηρίζουν σε αυτή την προσπάθεια, με βάση μακρόχρονης διάρκειας συνεργασίας. Δεν είναι ευκαιριακά, αν έχει πρόβλημα κάποιος ανταγωνιστής, βάρτε πτήσεις έξτρα για την Κύπρο. Είναι με βάση τουλάχιστον ενός τριετούς προγράμματος και πνοής σχεδιασμοί, οι οποίοι δίνουν αυτά τα θετικά αποτελέσματα. Και ευελπιστούμε ότι κανονικώς εχόντων των πραγμάτων η φετινή χρονιά θα δώσει μια τέτοια συνέχεια. Φυσικά δεν αναμένουμε το μπαίνουμε στο τρίμηνο της αιχμής του καλοκαιριού Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, να σημειώνουμε αυτές και πάλι τις θεαματικές αυξήσεις. Υπάρχουν και οι περιορισμοί και οι δυνατότητες μας, παρόλο την αύξηση των τουριστικών κλινών που έχουμε βάλει με τις επεκτάσεις σε κάποια ξενοδοχεία την περασμένη χρονιά, ακριβώς για να ικανοποιήσουμε αυτές τις αυξημένες ανάγκες των συνεργατών μας. Αναμένουμε ότι θα κλείσει η χρονιά πέριξ των 3,5 εκατομμυρίων τουριστών, με μια αύξηση της τάξης του 8-10% περίπου, που πρέπει να μας αφήνει πάρα πολύ ικανοποιημένους όλους. Επιτρέψτε μου όμως να πω, διότι εδώ είναι και η εμπτουσία της όλης προσπάθειας, δεν είναι να διονγκώνουμε την περίοδο αιχμής και μόνο, αλλά να επεκτείνουμε την τουριστική περίοδο. Με αυτόν τον τρόπο διατηρούμε μεγαλύτερο αριθμό ξενοδοχειακών μονάδων σε λειτουργία, διατηρούμε θέσεις εργασίας και χτίζουμε τις προοπτικές και προϋποθέσεις ώστε και πάλι η Κύπρος να γίνει ένας ολόχρονος τουριστικός προορισμός. Έχουμε όλα τα συστατικά στοιχεία, σε εμάς εναπόκειται, με αφοσίωση στους στόχους και ευελπιστούμε σύντομα με τη δημιουργία και του Υφυπουργείου Τουρισμού και την εκπόνηση και ολοκλήρωση αυτού του νέου στρατηγικού σχεδιασμού που δίνει ακριβώς αυτές τις προτεραιότητες. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και συνεχώς επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου και αποτελεσματικής αντιμετώπισης του προβλήματος της εποχικότητας του τουρισμού. Μιλήσατε και για κάποια αποτελέσματα που ενθαρρύνουν ώστε σιγά σιγά να μετακυλιστεί αυτή η επιτυχία και στην πάταξη της ανεργίας και στη μείωση της ανεργίας. Θεωρείτε ότι αυτός ο τομέας, ο τουριστικός και δι' στη ξενοδοχειακή βιομηχανία μπορεί να αποτελέσει έτσι, αν θέλετε, να κρατήσει και τη σημαία μιας έτσι σοβαρής μείωσης της ανεργίας αμέσως επόμενα χρόνια. Ακριβώς αυτό ήδη πετυχαίνουμε στην περίοδο της κρίσης, εκεί που είμαστε στη χρεοκοπία του 2013, ο τομέας της οικονομίας που πήρε τα ενία και σαφέστατα ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, ώστε με νουθεσίες και συστράτευση όλων των ξενοδόχων, δίδοντας προτεραιότητα στην εργοδότηση άνεργων συμπατριωτών μας και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων μας, ώστε και με τα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα να διευρύνουμε τις υποδομές, να παίρνουμε αυξημένους αριθμούς νέων ανθρώπων μας σε ξενοδοχειακά επαγγέλματα κατάρτιση, για να πετύχουμε ακριβώς τη συμβολή μας αυτή στη μείωση της ανεργίας. Αυτή η οργάνωση έχει πολλά καλά, αλλά δεν ξέρω αν ήταν και ένα από τα αρνητικά της το ότι οι Κύπροι δεν βρίσκουν δωμάτια να κάνουν τουρισμό στον τόπο τους. Γιατί φαντάζομαι είναι οργανωμένα ταξίδια, οπότε κλείνουν από πριν, με αποτέλεσμα στο τέλος ήδη οι Κύπροι να μην μπορούν να κάνουν διακοπές στον τόπο τους. Δεν θα ήμουν απόλυτος σε αυτή την τοποθέτηση και εκτίμηση. Θα πω ότι για μας
ο Κύπριος πελάτης και ο πελάτης των ξενοδοχείων μας είναι ο καλύτερος πελάτης. Και το ξέρουμε δεν από βρίσκει την, όμως την δωμάτιο. Καταναλωτική συμπεριφορά όλων μας σε σχέση με τον πιο συγκρατημένο, ναι. Ευρωπαίων κλπ. Που λέει, παιδί μου, το budget της ημέρας έχει εξαντληθεί, έφασε το παγωτό σου, δεν έχετε... Έχετε πλάνο βεβαίως, για τους Κύπριους. Και ακριβώς πέραν αυτού είναι οι τελεαστικές προτάσεις που δίνει ο ΠΑΣΙΞΕ μέσω των μελών του για αποδράσεις σύντομης διάρκειας και να μην μένουμε στο 15 Αύγουστο και πέριξ του 15 Αυγούστου. Η Κύπρος είναι πανέμορφη. Κυρία Χριστοφίδου, πείσαμε τους συνεργάτες μας από το εξωτερικό, μας στηρίζουν πάνω σε ολόκληρη βάση, μας φέρνουν τους Ευρωπαίους, διότι ανακαλύπτουν ότι η Κύπρος προσφέρεται για διακοπές για τουλάχιστον 10-11 μήνες του χρόνου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ας αξιοποιήσουμε τις προσφορές και ας μην μείνουμε στο 15 Αύγουστο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και